Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος να είναι στο σπίτι του, με την οικογένειά του, με τη γυναίκα του εμπροκειμένου, και έξω να ανατινάζονται δύο αυτοκίνητα. Μια βομβιστική επίθεση, τρομοκρατική επίθεση, που δημιούργησε και ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης. Λίγες ώρες λοιπόν μετά από αυτό, που σίγουρα είναι σοκαριστικό, είναι μαζί μας ο κύριος Μπογδάνος. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας, κύριε Πολύζο. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εάν δεν ήμασταν μαζί, εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν συνεχίζαμε με τις υποχρεώσεις μας, τις εργασίες μας, τα καθήκοντά μας, εάν έστω και για λίγο φοβόμασταν ή διστάζαμε, οι άνανδροι εχθροί της αστικής δημοκρατίας, που για άλλη μια φορά μίλησαν με θρασίδιλες πράξεις, θα είχαν πετύχει μέρος του στόχου του. Όχι, business as usual. Συνεχίζουμε, δεν θα νικήσουν, δεν θα φοβήσουν. Φαντάζομαι όμως ότι όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, δεν υπάρχει ψυχραιμία όλα αυτά. Δηλαδή, και φόβο μπορεί να νιώσατε και οργή μπορεί να νιώσατε και να μην κοιμηθήκατε εκείνο το βράδυ. Όντως δεν κοιμηθήκαμε. Και φόβο νιώσαμε. Και οργή νιώσαμε. Είναι όμως καθήκον μου και ως οικογενειάρχη, αλλά και ως βουλευτή Α Αθήνας της Νέας Δημοκρατίας, να διατηρώ την ψυχραιμία μου και να αντιδρώ όταν βρίσκομαι μπροστά σε μια διπλή δολοφονική επίθεση με τρόπο τέτοιο που θα καταδεικνύει τα πραγματικά της αίτια, θα ξεγυμνώνει τους ηθικούς συναυτουργούς, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αποπειραθεί, να στερήσει από το θύμα το δίκιο του. Και επειδή ζούμε σε καιρούς μεγάλης αδικίας, σε καιρούς άγριας προπαγάνδας, σε καιρούς μιας ομότητας και μιας απάνθρωπης πια προσέγγισης στην πολιτική και ιδεολογική αντιπαράθεση που θυμίζει δυστυχώς ξανά πολύ κακές εποχές που νομίζαμε ότι τις έχουμε αφήσει στο παρελθόν. Ακριβώς λοιπόν επειδή ζούμε σε εντελώς μενετούς καιρούς, θα πρέπει να είμαστε διπλά και τριπλά προσεκτικοί. Η δημοκρατία και οι εκφραστές της, ναι μεν, θα γινόμαστε στόχοι των άνανδρων, των δειλών, των τραμπούκων, των εκφραστών της τυφλής βίας. Μιας βίας η οποία βάζει εμπριστικούς. Θα είμαι απόλυτα, μα απόλυτα ακριβής. Βάζει εμπριστικούς μηχανισμούς στο αυτοκίνητο της συζύγου ενός βουλευτή, ένα αυτοκίνητο που δεν είναι στο όνομά του, ένα αυτοκίνητο που ο ίδιος δεν χρησιμοποιεί, καθώς επίσης και στο προσωπικό του αυτοκίνητο, το οποίο έχει εγκατάσταση τροφοδοσίας υγραερίου. Αυτό είναι ένα δολοφονικό χτύπημα και ένα τυφλό χτύπημα. Ο χαρακτηρισμός αυτός δεν ενέχει καμία υπερβολή. Είναι δολοφονικό διότι σε περίπτωση που εκραγεί η εγκατάσταση γκαζιού σε ένα αυτοκίνητο, το κακό που θα γίνει θα πάρει μαζί του τους καλούς μου γείτονες, οι οποίοι κατέβηκαν με τις μάνικες να σβήσουν την πυρκαγιά. Είναι τυφλό διότι θα μπορούσαν εκείνη την ώρα να παίζουν στο πεζοδρόμιο ακριβώς δίπλα όπως το κάνουν οι δύο ανήλικες κόρες τους. Είναι απάνθρωπο βεβαίως, διότι πλαταίνει πια, διευρύνει το πεδίο των ανεκτών παραπλεύρων απολειών. Θυμάστε στον πόλεμο του Κόλπου ή αργότερα που μάθαμε το παράπλευρες απώλειες. Ότι ναι, η συμμαχία έκανε αεροπορική επιδρομή στη Βαγδάτη, επλήγησαν οι στόχοι, 50 γυναικόπαιδα νεκρά, παράπλευρες απώλειες. Και έλεγαν τότε οι ευαίσθητοι που χθες έβαλαν τους δύο μηχανισμούς στο αυτοκίνητό μου και στο αυτοκίνητο της συζύγου μου, α, φωνιάδες των λαών Αμερικάνοι. Ακριβώς το ίδιο κάνουν. Λειτουργούν με τυφλό τρόπο. Είναι επίσης αλγινό
και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω και ας κλείσουμε αν θέλετε και αυτήν την έτσι, φάση της κουβέντας μας. Είναι επίσης αλγινό να βλέπω κοινοβουλευτικό κόμμα να δικαιολογεί και να επικροτεί την συγκεκριμένη επίθεση στοχοποιώντας με τη λέξη χαφιές, μιλώντας επισήμως για χαφιεδισμό. Ποιο κόμμα είναι αυτό, κύριε Μπογδάν? Το ΚΚΕ, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα λέει ότι αυτή η επίθεση προσέφερε ένα άλοθη στα σχέδια της κυβέρνησης για την νομοκρατία. Ο παδός των σχεδίων αυτών είναι ο κύριος Μπογδάνος. Έτσι, τότε... Χαφιεδισμό, κύριε Πολύζο. Οι λέξεις χαφιές, προδότης που χρησιμοποιούν κάποιοι ακροδεξιοί, όχι για μένα ευτυχώς, αυτό δεν το έχω ακούσει, αλλά η λέξη χαφιές, η λέξη προδότης, η λέξη ρουφιάνος, η λέξη κατσαπλιάς, αν θέλετε, από τη δεξιά πλευρά, είναι λέξεις που οπλίζουν χέρια, είναι λέξεις που στοχεύουν στην πιο συναισθηματική και άγρια πλευρά της μεγάλης πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει ζήσει αυτός εδώ ο τόπος, μιας αντιπαράθεσης με νεκρούς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δίνει το τροχιοδεικτικό. Λέγοντας είναι χαφιές, θυμίζει το σύνθημα «Ο λαός δεν ξεχνά, τους χαφιέδες τους κρεμά» και υποδεικνύει τον βουλευτή Α Αθήνας ως στόχο για τους ενόπλους ημί που θα θέλουν να τον βλάψουν. Δεν θα μιλήσω καθόλου για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, διότι έστω και με 12 λέξεις, ο συνασπισμός της ριζοσπαστικής αριστεράς ήρθε στο ύψος της περίστασης. Δεν θα τσουβαλιάσω την αριστερά. Ούτε θα αποδώσω συλλήβδιν σε έναν ιδεολογικό χώρο που είναι αντίθετος με μένα, αυτουργίες για το προχθεσινό χτύπημα. Θα είμαι όμως ξεκάθαρος στο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, θυμίζοντάς μας το χειρότερο, το πιο απάνθρωπο και άγριο πρόσωπό του, που πιστεύαμε ότι το είχαμε ξεχάσει, το είχαμε αφήσει πίσω, το είχαμε γιατρέψει από το 1949 και μετά, υποδεικνύει ως στόχο βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου, επιχαίροντας ουσιαστικά και επιδοκιμάζοντας για την διπλή δολοφονική απόπειρα εναντίον εκείνου, της συζύγου, της οικογενείας και των γειτόνων του, που έγινε πριν από 2 μέρες. Είναι πρωτάκουστα πράγματα αυτά. Είναι πρωτοφανή, κύριε Πολύζο. Δεν πίστευα, 40 χρονών άνθρωπος, ότι θα τα έβλεπε η γενιά μου. Εάν παρά τα αυτά πιστεύουν όμως εκείνοι οι οποίοι τα πρεσβεύουν, εκείνοι οι οποίοι εμφορούνται από αυτές τις απάνθρωπες, τις άγριες, τις δολοφονικές διαθέσεις, ότι θα μείνουμε σιωπηλοί, δήθεν ένεκα κάποιας ενοχής, δήθεν ένεκα της διατήρησης του κονσένσους ή της ιππιότητας του πολιτικού διαλόγου, κάνουν λάθος. Διότι με μετριοπάθεια, αλλά και με ευθύτητα, μετρώντας τα λόγια μας και φροντίζοντας οι ενέργειές μας να είναι προσιλωμένες προς έναν στόχο, οι υπεύθυνοι αυτών των πράξεων και να καταδειχθούν και να τιμωρηθούν, θα συνεχίσουμε δυναμικά. Και δεν πρόκειται με τον τραμπουκισμό τους και την επιδοκιμασία αυτού του τραμπουκισμού να καταφέρουν να σιγάσουν τις φωνές που, όσο και αν δεχόμαστε ύβρις και κριτικές που θέλουν να μας κατατάξουν σε απολυταρχικούς, εθνικοσοσιαλιστικούς, ναζιστικούς, φασίζοντες χώρους, θα λένε δυνατά, ξαναλέω και καθαρά, ότι όντας συντηρητικοί, όντας φιλελεύθεροι, όντας πατριώτες και χριστιανοί ορθόδοξοι, θα είμαστε εδώ επί των θέσεών μας με σεβασμό, με πειθό, με επιχείρημα και όποτε χρειάζεται με προσφυγή στην ελληνική δικαιοσύνη, να δίνουμε τη μάχη για την πατρίδα και για τους πολίτες
οι οποίες και οι οποίοι μας εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους. Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Λοιπόν, δεν λέω άλλα, δεν βάζω τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί αυτό δεν συμβαίνει, δεν πειράζει. Έχουμε τη χαρά έτσι κι αλλιώς να τα λέμε συχνά. Οπότε, επειδή αυτό είναι από τις άγριες στιγμές που μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος, που όλοι εύχονται να μην τη ζήσουν, αφήνω να είναι μονοθεματική αυτή μας η κουβέντα και πολύ σύντομα θα τα πούμε ξανά για τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω το αυτονόητο, αυτό που λέγαμε και χθες, ότι δεν μπορεί σε μια δημοκρατία να συμβαίνουν αυτά. Μακάρι η αστυνομία γρήγορα να τους εντοπίσει. Στις πρώτες σας δηλώσεις, πριν προκύψουν οι ανακοινώσεις των κομμάτων, είχατε μιλήσει για έναν αόρατο άξονα που συνδέει τους δράστες, το είπατε και πριν, για να δούμε και τους ηθικούς αυτούργους αυτών των κινήσεων, που θα μπορούσαν κάλλιστα να αποδειχθούν δολοφονικές, είναι τρομοκρατικές, αλλά θα μπορούσαν να είναι και πολύ χειρότερα τα πράγματα. Μου λέγατε και στο τηλέφωνο ότι αυτό που κάνατε ήταν τον σταυρό σας και την προσευχή σας. Φαντάζομαι ευγνωμοσύνη προς τον Θεό που δεν ζήσατε χειρότερα, πιο ακραία πράγματα. Ευλογία είχαμε. Λοιπόν, μέσα στο κακό που μας βρήκε, είχαμε ευλογία. Να παραμείνετε υγιείς, να είστε καλά και εσείς και η σύζυγός σας. Ευχαριστούμε, κύριε Μπογδάνα. Κύριε Πολύζο, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου, διότι μέσα από την εκπομπή σας, με τον χρόνο που δίνετε, σε όλους και όλες, όλων των παρατάξεων, όλων των ιδεολογιών, να εκφράζονται προσπαθώντας να πείσουν και προσπαθώντας να εξηγήσουν και προσπαθώντας και επιτυγχάνοντας να κάνουμε όλοι μαζί διάλογο, εμπράκτος καθημερινά βάζετε το λιθαράκι σας στο μεγάλο τείχος που πρέπει όλοι να υψώσουμε απέναντι σε τέτοια φαινόμενα τυφλής βίας. Αριστερή και δεξιή, συντηρητική και προοδευτική, όλοι μαζί είναι υποχρέωσή μας. Σας ευχαριστούμε θερμά. Όλα κατευχήν. Γεια σας, κύριε Μπογδάνα. Ευχαριστώ.